Πάμε κάπου αλλού που είναι τώρα υποχρεωτικά χαρούμενοι και βλέπουμε την χαρούμενη Βίκη Καλοφωτιά, η οποία βρίσκεται σε εκλογικό κέντρο και βλέπουμε πίσω σου πολλούς πολίτες οι οποίοι έχουν πάει να ψηφίσουν. Καλημέρα. Ναι. Τι είναι πολλούς πολίτες? Καλημέρα. Ξεχυλίζει η κάλπη, δεν βλέπεις τι γίνεται. Θα σας τα πω τώρα αναλυτικά. Εδώ λοιπόν στο εκλογικό κέντρο της Παλίνης όπου βρισκόμαστε, άνοιξαν οι κάλπες ακριβώς στις 8 η ώρα προκειμένου να προσέλθουν οι ψηφοφόροι και να εκλέξουν τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Όπως μας ενημέρωσε η Φορευτική Επιτροπή, μέχρι στιγμής έχουν ψηφίσει 21 άτομα, 6 εκ των οποίων είναι νέα μέλη. Και να επισημάνουμε λοιπόν ότι δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι πολίτες άνω των 15 ετών, είτε πρόκειται για ήδη εγγεγραμμένα μέλη, είτε πρόκειται για μέλη τα οποία επιθυμούν να εγγραφούν σήμερα προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Το 3 ευρώ δεν το γλιτώνεις, πρέπει να το δώσεις 3 ευρώ. Στο χάρτινο κουτί το ρίχνουν το 3 ευρώ που βλέπουμε πίσω σου. Όχι καλά, εκεί είναι τα ψηφοδέλτια. Αναλαμβάνει η Φορευτική Επιτροπή. Όχι, δεν το ρίχνουν εκεί. Υπάρχει ειδικό κουτί. Επιδεικνύοντας λοιπόν την αστυνομική τους ταυτότητα, είτε το διαβατήριο, είτε το δίπλωμα οδήγησης, μπορούν να προσέλθουν οι πολίτες μέχρι και τις 7 η ώρα που θα παραμείνουν ανοιχτές οι κάλπες και να συμμετάσχουν στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Να επισημάνουμε τέλος ότι εδώ, σε αυτό το συγκεκριμένο εκλογικό κέντρο, στις 10.30 θα ψηφίσει ένας εκ των 4 υποψηφίων, ο κύριος Νικόλαος Φαραντούρης. Α, ωραία. Εντάξει. Θα έχουμε και εικόνα και από τους υπόλοιπους υποψηφίους, αρχηγούς, έτσι, πάντως, όταν πάνε να ψηφίσουν. Το θέμα της προσέλευσης και το τελικά πόσοι θα ψηφίσουν για τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ είναι εξαιρετικά, πέρα από την πλάκα που κάνουμε, εξαιρετικά σημαντικό, γιατί θα δείξει και τη διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική διαδικασία που είχαν ψηφίσει 300.000 πολίτες. Καλά, εντάξει, είναι ζητούμενο πάντως η συμμετοχή. Η συμμετοχή σε κάθε περίπτωση. Με βάση και τα δεδομένα και όσα έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες με τις αποχωρήσεις, το νέο κόμμα, Κασελάκη κτλ. Λοιπόν, Βίκη, άντε, καλό βόλι που λένε. Ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας. Ωραία. Να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Στούμπο, τον συνάδελφό μας που είναι εδώ στην παρέα μας. Λοιπόν, είναι καλή η παρέα. Σας ήρθα να δω τι θα προσφέρετε κάτι ανώ, ελπίζω. Έρχεται τώρα. Το καλύτερο έρχεται τώρα. Ωραία. Λοιπόν, θα δούμε ένα χάρτη. Όχι στολισμό πάντως. Όχι. Λοιπόν, καθίστε. Να δούμε, ωραία. Κυρία Βάχλα, δείξτε μας το χάρτη για να προσανατολιστούμε καταρχήν. Πελοπόννησος. Κάνουμε zoom. Αυτό είναι ένα μικρό χωριό, ορεινό, 700 μέτρα υψόμετρο. Είναι στον ομό Μεσσηνίας. Ένα οικισμός της Πελοποννήσου στην πραγματικότητα. Το χωριό αυτό λέγεται ΣΥΡΙΖΟ, κύριε Στούμπο. Φοβερό. Λοιπόν, με την τελευταία απογραφή του 21-18 κάτοικοι. Έχει μια πάρα πολύ ωραία ταμπέλα όταν φτάνεις εκεί στα ψηλά που σε καλωσορίζει ο Πολιτιστικός Σύλλογος. Να τη δούμε παρέα. Μαζί με την καλεσμένη μας την ταμπέλα αυτή, γιατί εντάξει είναι και επίκαιρο το χωριό. Καλώς ήρθατε στο ΣΥΡΙΖΟ. Σύλλογος ΣΥΡΙΖΕΟΝ. Την καλημέρα μας. Σύλλογος ΣΥΡΙΖΕΟΝ. Καλή σας μέρα. Η κυρία Εύη Παπαδοπούλου είναι κάτοικος του χωριού. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΟ. Ναι. Εσείς είστε οι original ΣΥΡΙΖΕΙ, έτσι? Ναι, original. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Όχι. Όχι. Και πώς νιώθετε γι' αυτό, για πείτε μας. Είναι ένα πανέμορφο χωριό, το αγαπάμε. Βέβαια, νιώθω πολύ ευχάριστα, πολύ χαρούμενα. Έφυγα από την Αθήνα το 2000 και κατέβηκα στο χωριό και μένουμε μόνιμα εδώ πέρα. Κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ σας έχει επισκεφθεί ποτέ όλα αυτά τα χρόνια? Από το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, είχε βάλει και κάποιος υποψηφιότητα, αλλά πήρε 0 ψήφο. Όταν λέτε 0, γιατί? Γιατί το λέτε 0 στο χωριό ή γενικότερα? Δεν είναι ΣΥΡΙΖΕΙΚΟ το χωριό. Δεν είναι. Πώς δεν είναι ΣΥΡΙΖΕΙΚΟ? Δεν είναι, έχει δίκιο. Λοιπόν, επειδή το λέτε τώρα, πέσατε στην περίπτωση. Ψάξαμε να βρούμε τα αποτελέσματα στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Στο χωριό, τι ψήφισε ο κόσμος? Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, έχετε κάνει Διάνα. Εννοείται, ναι. Λοιπόν, για να δούμε την κάρτα, κύριε Κούσουλα. Για να δούμε την κάρτα, να δούμε τα αποτελέσματα τα εκλογικά των εθνικών εκλογών. Λοιπόν, εδώ τα βλέπετε. Είναι από τη Δημοτική Ενότητα Ήρας. Ναι. Λοιπόν, κυρία Βάχλα, αν μπορείτε, δώστε μας και σε μια μεγάλη οθόνη, γιατί μέχρι εκεί δεν φτάνει το μάτι μας. Το αετήσιο μάτι μας. Ναι, εννοείται. Λοιπόν. Πίσω, γύρνα. Πού είναι, εδώ. Κάτσε να σηκωθώ τώρα για να το δούμε. Νέα Δημοκρατία, 47,84. Μάλιστα. Πασόκ, 16,36. ΣΥΡΙΖΑ, στο χωριό ΣΥΡΙΖΟ, 12,96. Έχει δίκιο, κύριε. Κάτσε, εδώ είναι το χωριό. Δημοτική Ενότητα Ήρας. Είναι η ενότητα ευρύτερα. Εντάξει, ευρύτερα. Στο χωριό σου λέει 0.
Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Ωραία, και τώρα. Συμβαίνουν αυτά. Για πείτε μας, τι προτίθεστε να κάνετε με όλα αυτά τα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί από τον αυθεντικό αρχικό ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε τη χώρα. Τίποτα. Τι να κάνουμε. Δεν ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ εμείς. Βέβαια, αν θα ψήφιζα κάποτε ΣΥΡΙΖΑ, θα ψήφιζα Κασελάκη. Αν. Μα δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Κασελάκης. Να το πω, ήμουν έτοιμος. Αλλά καλύτερα με το είπε. Έφτιαξε δικό του κόμμα, το μάθατε. Έφτιαξε δικό του κόμμα. Κίνημα, κίνημα. Έφτιαξε, σήμερα έχουν εκλογές, καλά να πάει. Καλά να πάθουμε, νόμιζα. Αλλά εσείς θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Από ό,τι καταλάβαμε. Όχι εγώ, γενικώς. Γενικώς, εντάξει. Ναι, ναι, δεν αλλάζουν. Είναι πατροπαράδοτο. Ναι, το βλέπουμε και από την ταμπέλα. Ναι, λοιπόν, να είστε καλά εκεί, αυθεντικοί ΣΥΡΙΖΑΙ, να περνάτε όμορφα. Καλημέρα μας όλους. Ευχαριστούμε για τη σύνδεση. Λοιπόν, ως συμπαθής αξιολόγηση έχετε γράψει 10 στα 10. Έτσι, μεγάλη επιτυχία αυτό. Δεν το θυμάμαι να το έχει πει κανένας ή να έχει παιχτεί ποτέ. Πολύ ωραία. Μ' αρέσουν αυτά. Εμείς τυχαία το βρήκαμε. Μ' αρέσουν αυτά. Τα ιστορικά και οι αναφορές. Και για να το δέσω λίγο με την κατάσταση. Παρότι το χωριό συμπαθέστατο μου φάνηκε και η κυρία επίσης, μια λαϊκή παροιμία που ήταν στα χωριά, θα τη θυμάστε, λέει «Κακό χωριό τα λίγα σπίτια». Σωστό. Εντάξει. Σωστό. Στα λίγα σπίτια βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ γενικώς, ενώ τώρα. Από άποψη δυναμικής. Τώρα. Αυτή τη στιγμή. Το τι θα γίνει σήμερα θα είναι μια... Πώς να το πω, μία τομή. Το λέω τώρα σε σχέση με τη συμμετοχή, με την κινητικότητα. Μικρή συμμετοχή, τουλάχιστον αυτό μας λένε οι συνάδελφοι που έχουν πάει στα εκλογικά κέντρα. Όπου μέχρι ψηφίζουν... τώρα είναι πολύ χαμηλή. Πολύ χαμηλή. Αλλά είναι και νομίζω θέμα, είναι έτσι. Και αναμενόμενο. Ενώ για τις ώρες που περνάμε ως Κυριακή. Μετά το μεσημέρι θα φανεί, γι' αυτό και από ό,τι έχω μάθει στο τηλέφωνο που έκανα, τα πρώτα συγκεντρωτικά στοιχεία θα τα δώσουν γύρω στη 1-2. Λοιπόν, ναι, Απόστολος Κλέτσος τώρα, έτσι, ψηφίζει αυτή την ώρα. Ζωντανή εικόνα βλέπουμε. Στο Παγκράτη ψηφίζει, να ξέρεις. Έχει καμιά μετανάστρια μαζί, τίποτα. Δεν έχει, μόνος του είναι έτσι. Ελάτε, κύριε Στούπο, τώρα. Γιατί, δεν κατάλαβα. Δεν θυμάστε, κάποτε είχε πάει ο Τσίπρας στο Προεδρικό Μέγαρο με μια εξαιρετική μετανάστρια συμβολικά. Καλά είχε κάνει. Ναι. Γιατί, λέω, γιατί πάτε αμέσως στα πονηρά. Στα τσαχπίνικα καλά κάνετε. Γιατί είναι το 19ο στιγμές. Επειδή είπε αυτό που είπε και στο. Το 19ο. Και επιμένει κιόλα, όπως καταλαβαίνετε. Ένα μισά ώρα νωρίτερα, να ξέρετε. Συνεπέστατος. Σπάνιο. Έχει μάθει, φαίνεται, από τις ανάλογες συνέπειες στα τηλεοπτικά και στα θεατρικά. Εκεί ήταν καλός. Αυτό αλλά έχει προβλήματα. Επειδή τώρα η συγκυρία είναι πολύ συγκεκριμένη. Μέσα σε 24 ώρες έχουν γίνει πολλά. Δηλαδή, έχει ο σοριδών. Ναι. Όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτα απ' όλα έχουμε ένα νέο φαινόμενο, όπως είπα εγώ και σε άλλες εκπομπές, αλλά και το έγραψα. Λέω το εξής. Και είναι καλό αυτό για τη δημοκρατία. Πάρα πολύ πρώην, τέος, με εντυπωσιακό τρόπο κάνουν αρκετό σαματά. Και ουσιαστικό στα περισσότερα πολιτικά. Προχθές ήταν ο κύριος Τσίπρας. Σωστά. Με χαιρετιστήριο σε μια παρουσίαση βιβλίου. Και με περιεχόμενο. Σωστά. Έριξε αιχμές για τον κύριο Κασελάκη, μιλώντας για τις εικόνες που δεν έχουν περιεχόμενο κτλ. Ναι, το άδειο που κάμισε, όπως το είπε. Είπε ότι δεν είναι αναχωρητής. Λέω το πιο φρέσκο τώρα, επειδή αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, υπενθυμίζω σε όσους μας βλέπουν επί της αρχής ότι ο κύριος Τσίπρας παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Παρά τις πολυδιασπάσεις κτλ. Πολλοί το ξεχνάνε. Δεν μιλάει συχνά, έχει ρίξει κάτι μηνύματα. Νομίζω έβγαλε συμπεράσματα από τη λάθος κίνηση του Φλεβάρη. Το έχω ξαναπεί εγώ δημοσίως, όταν την έκανε. Αλλά μετά. Δεν είναι να το διαγράψει κανείς πάντως. Να τον διαγράψει τον Τσίπρα, γιατί όλοι τον θέλουν. Α, όλοι τον θέλουν. Και ο κύριος Κασελάκης τον ήθελε πολύ, μέχρι που τον μίσησε πολύ για να τον πει. Τον ήθελε πολύ, τώρα εντάξει, αυτό αλλάζει εγώ από μήνα σε μήνα. Βλέπω πολύ πάθος, είπα. Το πάθος στην πολιτική παίζει ρόλο, αλλά να μην γίνεται μίσος για κανένα και για καμία περίπτωση. Εκτός αν είναι φανατικός. Και νομίζω έχουμε και τέτοια φαινόμενα. Να δούμε λίγο, γιατί έχει ψηφίσει ο κύριος Φάμελος και ο κύριος Φαραντούρης. Τις δηλώσεις τους. Ναι, έχουν κάνει και δηλώσεις. Να πάμε. Α, ωραία, είστε πλήρης. Είναι μια πολύ χαρούμενη μέρα. Είναι μια μέρα που έχουν γυρίσει τα χαμόγελα, όχι μόνο στις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σε πάρα πολλούς ανθρώπους, δημοκρατικούς, προοδευτικούς, που θέλουν η χώρα μας να πάει καλύτερα. Έχουν ανοίξει τα εκλογικά τμήματα σε όλη την Ελλάδα και η συμμετοχή μας δίνει μέχρι στιγμής πολύ θετικές ειδήσεις. Καλό όλους τους δημοκράτες, όλους τους προοδευτικούς, όλους τους δημοκρατικούς πολίτες σε όλη την Ελλάδα. Να έρθουν να στηρίξουν αυτή την επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Για να έχουμε μια σοβαρή πρόταση για την επόμενη μέρα της χώρας μας. Βρισκόμαστε στην Παλίνη, στην οργάνωση Μελών Μου. Μια δραστήρια οργάνωση, όπως και εκατοντάδες άλλες οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα. Του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας δεν είναι άπιαστο όνειρο. Είναι μια κοινωνική και ιστορική αναγκαιότητα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε αυτή την αλλαγή σελίδας. Είμαστε λοιπόν εδώ
όχι για έναν ΣΥΡΙΖΑ ή έναν μικρό ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για έναν μεγάλο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Ναι. Κύριε Στούμποβο, τα πρώτα απ' όλα να πω ένα ενδυματολογικό. Δεν θα συνιστούσα στον κύριο Φάμπλ να φολάει μαύρα σήμερα. Θα ήθελα κάτι πιο ελαφρύ και πιο πολύχρωμο. Παρότι εγώ δεν κρύβομαι, έτσι το έχω σχολιάσει δημόσια, ότι με βάση αυτά τα δεδομένα των υποψηφιοτήτων και όπως ξέρουν όλοι, και νομίζω πέρα από το αν έχουν στηρίξει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι, θυμίζω οι συνάδελφοι περισσότεροι είχαν εντυπωσιαστεί αρνητικά όταν ξυλώθηκε από τον κύριο Κασελάκη τότε, αν θυμάστε, τέλειο Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου, ηλεκτρονικά διαδικτυακά από την Κρήτη. Δεν τους θυμίσει ούτε καν δια της παρουσίας του. Ξύλωσε όλο το πρόεδρο, όχι μόνο τον κύριο Φάμελο. Ήταν από τις βασικές αιτίες προς το τέλος που προστέθηκε δομικά στην κατάσταση την πιο φρέσκια του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί επαναλαμβάνω, τα έχετε πει κι εσείς, τα έχουν πει πλέον πολλοί. Στη διαδρομή του ο ΣΥΡΙΖΑ στα 20 χρόνια, να το πούμε χοντροκομμένα, έχει αλλεπάλληλες διασπάσεις. Γι' αυτό και έλεγαν, θυμάστε από το 14, από το 15, από το 16, από τότε φούσκωνε, ότι είχε και έχει δομικά ζητήματα. Δεν τελείωσαν τα δομικά ζητήματα. Όποιοι βλέπουν απλά τα επιφαινόμενα Κασελάκι, όπως πέρυσι το έλεγα και σε εσάς, αν το θυμάστε, μπορεί να τα παίξετε. Δεν κάνω τον έξυπνο, γεωμένος είμαι. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ακόμα και τώρα έχει ζητήματα, όπως λέμε, συνεννόηση. Το έδειξε λίγο και το debate, παρότι πήγε καλά το debate. Επίσης, οφείλω να σας πω κάτι, το έχω ξαναπεί, ότι το 1993, ως δημοσιογράφος της Αυγής τότε, σκέτος, τώρα το λέω Κασαράκη, το σκέτος άργησε, είχα οργανώσει το πρώτο debate σε πολιτικό κόμμα. Με τους τότε υποψήφους για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κωνσταντόπουλο, τον Μακαρίτη, τον Παπαγιαννάκη, αν θυμάμαι καλά, τον Κουβέλη και τον Αλαβάνο, αν τα θυμάμαι καλά. Στο θέατρο Α. Το θέατρο Α υπάρχει, το ξέρετε. Προσπάθησα τότε, τα τότε μεγάλα κανάλια που είναι και τώρα μεγάλα, μιλάμε τώρα 30 χρόνια πριν, πιτσιρικάς εγώ, να καλύψουν έστω και λίγο ρεπορταζιακά. Όχι, δεν τους απασχολούσε καν, γιατί τότε ήταν ο Μικρούλης ένας Πισμούλης. Τότε ήταν, ο πολύ Μικρούλης. Παρ' όλα αυτά έγινε καλή συζήτηση με ερωτήσεις, με διάλογο. Δεν είχε ξαναγίνει, όχι σε κόμμα της αριστεράς στην Ελλάδα, σε κανένα κόμμα μέχρι τότε. Ψάξτε το. Και το λέω αυτό για να το μείνω, γιατί ξέρεις, αύριο με πατάει ταξί. Έχω προλάβει να το πω 31 χρόνια μετά. Σαν άνθρωπος αριστεράς τώρα, έτσι. Πόσο σας ανησυχεί αυτός ο πολυκερματισμός και πιστεύετε ότι υπάρχει πιθανότητα να ανακάμψει αριστερά στη χώρα και να έρθει ξανά στο σημείο να διεκδικήσει την κυβέρνηση? Η αριστερά έχει το Α. Και βασικό της δομικό στοιχείο ήταν η αξιοπιστία. Δηλαδή ότι εννοούσε αυτά που λέει. Σε μεγάλο βαθμό το έχει χάσει. Και γι' αυτό έχει χάνει. Και έχει χάσει το γεγονός ότι έχουμε αλλάξει και αιώνα. Και πολλοί δεν το έχουν καταλάβει ακόμα και τώρα. Τι εννοώ? Υπάρχουν κεντρικά ζητήματα. Ποιος φταίει, ας πούμε, για τον πόλεμο στην Ουκρανία? Δεν μπορεί να φταίνουν όλοι. Μπορεί να φταίνουν λίγο όλοι. Αλλά πρώτοι όλοι δεν φταίει ο εισβολέας. Ό,τι συμβεί στην Ουκρανία, το ξαναθυμίζω με άγχος, δεν σημαίνει τι θα γίνει στην Κύπρο. Προσέξτε τι λέω. Ναι, ναι. Λέω διεθνές δίκαιο. Ποιο διεθνές δίκαιο? Ναι. Ο γιος μου, τα παιδιά σας, οι φίλοι σας, τι μαθαίνουν σήμερα για το διεθνές δίκαιο? Δεν υφίσταται. Υπάρχει το δίκαιο του ισχυρού και του ακραίου. Αυτό ισχύει και στο πολιτικό σκηνικό. Όποιος κάνει το περισσότερο σταματά, εγώ το λέω λαϊκά, δεν το λέω όπως το είπε ο κύριος Τσίπρας και το λέω από πριν, περνάει για ένα φεγγάρι καλά. Ο σαματάς δεν διαρκεί, όπως ξέρετε. Είναι σαν τα πυροτεχνήματα. Άρα ο κόσμος θέλει αξιοπιστία και αποτελέσματα. Και κάτι για μας. Εμείς σχολιαστές είμαστε και κρινόμαστε. Ή ρεπορτάζ και τα λοιπά. Και κρινόμαστε. Εγώ δεν μπορώ να λέω ότι βρέχει όταν έχει λιακάδα έξω. Και όμως έχουμε πολλούς συναδέλφους που το λένε έτσι. Ανάποδα τώρα. Και οι πολιτικοί πρέπει να καταθέτουν προτάσεις. Και κυρίως όταν κυβερνούν ή έχουν έστω και μικρή εξουσία, αυτοδιοικητική ή άλλη, αποτελέσματα. Και να κρίνονται για αυτά. Εδώ έχει πάει ανάποδα σχεδόν. Ναι. Περισσότερες προτάσεις κάνουν πολλές φορές αναλυτές και δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί έχουν γίνει φοβεροί σχολιαστές. Λοιπόν, και δεν έχουν και ποτέ ευθύνη. Προτίμηση έχετε για. Νομίζω εκ του αντιθέτου είπα το εξής. Να το πω, δεν κρύβομαι εγώ. Εγώ νομίζω ότι όποιος έχει λίγο στοιχειώδη γνώση της πραγματικότητας, το γεγονός ότι ο κύριος Φάμελος, πριν έρθει ο κύριος Κασελάκης, τον είχαν βάλει πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τον κράτησε ο κύριος Κασελάκης και σωστά έκανε. Και μέχρι το φθινόπωρο όλοι οι συνάδελφοι, πολιτικοί παράγοντες, φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ και αντίπαλοι λέγανε ότι έκανε σοβαρή δουλειά. Άρα θεωρώ ότι είναι η πιο σοβαρή υποψηφιότητα. Από εκεί και πέρα ψηφίζει ο κόσμος, μακάρι να διαλέξει το καλύτερο. Ελπίζω ότι δεν θα είναι πάντως, να το πω εκ του αντιθέτου, ο κύριος Πολάκης. Γιατί εγώ ως δημοσιογράφος τον έχω επικρίνει σφοδρότατα και δεν ξέρω. Πάντως στο ΣΥΡΙΖΑ θα ψήφιζαν, λέει, Κασελάκη. Στο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον λένε. Το μηδέν, να το θυμούνται όλοι. Καλή δύναμη. Έστω και μια ψήφος εκεί καλή είναι.